νιώθεις που σήμερα μετά που στη σημερινή σου παρουσίαση ήρθε τόσος κόσμος να σε υποδεχτεί, να σε καλωσορίσει στην καινούργια σου ομάδα? Ποια είναι τα συναισθήματά σου? Sí, me siento muy bien, muy feliz. La verdad que no me hubiera esperado nunca, ¿no? Un recibimiento tan efusivo, ¿no? De la gente, con tanta expectativa, ¿no? Ojalá pueda devolvérselo con mi fútbol, con muchos triunfos, con el Olympiacos siempre manteniéndolo donde se merece como club. Y bueno, la verdad que en todo este poco tiempo que estuve me he sentido muy, muy feliz. Πάρα πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος μετά τη σημερινή παρουσίαση. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν περίμενε και ποτέ δεν του είχε ξανασυμβεί μια τόσο θερμή υποδοχή, ένα τόσο ζεστό καλωσόρισμα. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Ελπίζει να μπορέσει να ανταποδώσει στον κόσμο αυτή την αγάπη με το ποδόσφαιρό του μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσουν όλοι μαζί να κρατήσουν τον Ολυμπιακό στο επίπεδο στο οποίο του αξίζει να βρίσκεται. Είναι από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του εδώ πάρα πολύ ευτυχισμένος και θέλει να συνεχίσουμε έτσι. Αύριο θα παίξεις για πρώτη φορά με την φανέλα του Ολυμπιακού το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Αν και φιλικό, πώς αισθάνεσαι για το παιχνίδι αυτό, το αυριανό? Sí, tanto yo como mis compañeros, ¿no? Es el primer partido de la temporada en nuestro estadio. Seguramente vamos a hacer lo posible por ganar el partido. Sabemos que todavía nos falta un poco de tiempo para terminar bien, de estar físicamente, de ajustar lo que quiere el técnico para sus jugadores. Pero bueno, trataremos mañana de primero que la gente disfrute, que pueda venir al estadio y que el equipo pueda responderle. Y bueno, ojalá ganemos también, que es lo más importante. Ναι, ανυπομονή η αλήθεια είναι και ο ίδιος όπως και όλοι οι συμπαίκτες του για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στο γήπεδό μας. Η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε ακόμα 100% έτοιμοι, μας λείπει λίγος χρόνος για να μπορέσουμε να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να εφαρμόσουμε όλες τις οδηγίες που μας έχει δώσει ο προπονητής μας. Μας λείπει λίγος χρόνος, όμως μακάρι αύριο να είναι μια όμορφη βραδιά, να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και εμείς να το ευχαριστηθούμε καθώς είναι το πρώτο της χρονιάς και γιατί όχι να το κερδίσουμε, και αυτό σημαντικό είναι.